Παρακολουθήσουμε τώρα το ρεπορτάζ για τη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Φεύγουν από τις μεγαλοπόλεις με κάθε μέσο. Πάρω. Και για πόσες μέρες πάμε πάρω? 7 μέρες. Και θα ξοδέψουμε 1000 ευρώ. Το μεγάλο κύμα φυγής του Αυγούστου κορυφώνεται στα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα κτέλ, όπου από το πρωί δεν έπεφτε καρφίτσα. Για καμιά εβδομάδα θα φύγω. Εγώ θα πάω σε ένα εξοχικό που έχουμε. Οι περισσότεροι θα κάνουν ολιγοήμερες διακοπές και από αυτούς η πλειονότητα κατευθύνονται στον τόπο καταγωγής τους για να γλιτώσουν τα έξοδα διαμονής και σίτησης. Για 2 μέρες. Δεν θα μείνουμε. Για απλώς για βόλτα, έτσι, για την εμπειρία. Στη Μύκονο. Πολύ ωραία. Πόσες μέρες φύγατε? Μόνο 2 δυστυχώς. Όταν φεύγουμε για λίγο, ξοδεύουμε πολλά, η αλήθεια είναι. Συνολικά 52 πλοία αναχώρησαν σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στο βαθμό που έχω σπίτι εκεί, εκ των πραγμάτων η διαχείριση είναι σχετικά πιο εύκολη σε σύγκριση με μια εκδρομή που δεν έχεις δικό σου κατάλημα. Στα περισσότερα δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει το 100%, με τα εισιτήρια για τους δημοφιλείς προορισμούς να είναι δισεύρετα. Στον Πειραιά η κίνηση των επιβατών είναι κατά 10% αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Ενώ για ακόμη μια φορά δημοφιλέστεροι προορισμοί αναδεικνύονται τα νησιά των Κυκλάδων με τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Σύρο να είναι στην κορυφή. Στην Άνδρο. Στην Άνδρο, έχετε σπίτι? Ναι, έχουμε σπίτι. Έμεινα 3 εβδομάδες και τώρα πάω Σαββατοκύριακο για τα παιδιά. Συνωστισμός και στα ΚΤΕΛ, όπου μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, παραμονή 15 Αύγουστου, έχουν προγραμματιστεί 170 έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση περισσότερων από 45.000 επιβατών. Διακοπές. Εγουμενίτσα. Αρκετές μέρες διακοπών. Αρκετές, ναι. Το αδιαχώρητο επικρατεί και στο σταθμό των ΤΕΛ Μακεδονία, με τους περισσότερους εκδρομής να αναχωρούν για παραθεριστικούς προορισμούς εν ώψη 15 Αυγούστου. Όσο προλάβω, ναι. Γιατί μετά έχουν πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που επιστρέφουν μετά από λιγοήμερες διακοπές. Ήρθαμε για διακοπές λίγες μέρες και τώρα φεύγουμε. Επιστρέφουμε, ναι. Με έκτακτες πτήσεις τσάρτερ αντιμετωπίζεται και η ιδιαίτερα αυξημένη ροή Ελλήνων και ξένων τουριστών από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Στα αεροδρόμια όλης της χώρας από την αρχή του έτους έως και τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη κατά 10%. Δηλαδή ταξίδεψαν με αεροπλάνο 2,8 εκατομμύρια επιβάτες περισσότεροι από πέρυσι. Να μεταφερθούμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά, που βρίσκεται η Φέη Χρυσοχώου να μας μεταφέρει τις εικόνες. Το πρωί, πάντως, Φέη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Πειραιά εκατοντάδες ήταν οι ταξιδιώτες που ταλαιπωρήθηκαν από το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Και αυτό πρέπει πράγματι, Γιώργο και εσύ, να προσέχουν οι επιβάτες όταν είναι να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, να υπολογίζουν τα έργα που γίνονται, τα έργα για το τραμ, τα οποία δημιουργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να καθυστερούν και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες κάποιοι πράγματι έχασαν και το πλοίο τους λόγω αυτής της καθυστέρησης. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα είναι καλό και να το έχουν υπόψη τους είναι να είναι τουλάχιστον μία ώρα εδώ νωρίτερα, για να προλάβουν και να μπουν στο καράβι και να φύγουν και να φτάσουν στον προορισμό τους για να περάσουν καλά στις διακοπές τους. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στο λιμάνι, το τελευταίο κύμα φυγής, το οποίο ξεκίνησε έντονα από το πρωί, ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα με τα πλοία τα οποία είναι σε λίγο έτοιμα να λύσουν κάπου προς Χανιά, προς Κρήτη. Η κίνηση είναι αυξημένη. Κάποιοι έχουν έρθει αρκετά νωρίτερα προκειμένου να βρουν μια θέση μέσα στο καράβι. Δισεύρετα τα εισιτήρια, κυρίως προς Κυκλάδες, όπως μας λένε εδώ οι υπεύθυνοι. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να διαθετούν την κίνηση, να μην δημιουργείται δηλαδή κομφούζιο και στις προβλήτες. Και θα κορυφωθεί, όπως όλα δείχνουν, η κίνηση αύριο το πρωί, που όπως είπαμε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι επιβάτες, οδηγοί κυρίως. Για αύριο έχουν δρομολογηθεί, υπάρχουν 25 δρομολόγια προς τα νησιά, αν εξαιρέσουμε φυσικά και τα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό, που εκεί είναι ιδιαίτερα αυξημένα, καθώς πλέον η κίνηση γίνεται ανά μία ώρα από Πειραιά και προς τα νησιά και ανάποδα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφεται αύξηση 15% σε σχέση με πέρσι. Φέη, να σας ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας.